Τούρκοι δημοσιογράφοι και αναλυτέ φαντάζονται ελληνική στρατιωτική εισβολή στα τουρκικά παράλια από Λέσβο, Χίο και Σάμο. Μιλώντα σε εκπομπή του φιλοκυβερνητικού δικτύου Haber Global και μπροστά σε χάρτη που εμφανίζονταν τα στρατικοποιημένα νησιά του Αιγαίου, ο καθηγητή Πανεπιστημίου και αντιστράτηγο εν αποστρατεία Ουσγκιουρ Ορ σχολίασε τι κινήσει τη Ελλάδα με του νέου εξοπλισμού, που σύμφωνα με τον ίδιο δεν βοηθούν στο να καταστεί θάλασσα ειρήνη στο Αιγαίο. Όπω είπε, αν δούμε αυτό το χάρτη, δεν χρειάζεται να είναι κάποιο στρατιωτικό ιδιωτικό αναλυτή για να καταλάβει ποιο είναι επιθετικό και ποιο επιχειρεί να λύσει τα ζητήματα με στρατιωτικό τρόπο. Όταν προσπαθήσαμε να δείξουμε τα σημεία των ελληνικών εξοπλισμών στα νησιά, δεν έμεινε κενό χώρο στο χάρτη και γέμισε όλο. Το Αιγαίο έτσι δεν μπορεί να γίνει θάλασσα ειρήνη. Δυναμητίζοντας ακόμη περισσότερο την προκλητική ρητορική, η παρουσιάστρια δημοσιογράφος συμπλήρωσε στην τοποθέτηση όρπως οι Έλληνες το 1919 ήρθαν στη Σμύρνη από τη Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο, ενώντας πως τα νησιά αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για επίθεση στην Τουρκία.